Παρακαλώ. Ο κύριος Μπόκος. Ευχαριστούμε πολύ. Σπόκος Γιώργος από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το θέμα μου αφορά σε περιβαλλοντικές ποινικές διατάξεις. Είναι εκτός σύγκρισης δηλαδή, την ομιλία μέχρι στιγμής, καθώς αφορά σε παράληψη. Το Δίκαιο Περιβάλλοντος έχει δεχτεί πολλά πλήγματα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και με πράξεις και με παραλήψεις. Με πράξη συγκεκριμένα από το 44-11, το πιο πρόσφατο, το τρίτο κατά σειρά νόμο που προβλέπει αμνίστευση κάποιων περιβαλλοντικών εγκλημάτων, αλλά και με παραλήψεις, με διάφορους νόμους που νομιμοποιούν προηγούμενες παράνομες πράξεις. Γενικώς δεν υπάρχει ποινική προστασία με κάποιες μικρές εξαιρέσεις όπως το 40-42. Γιατί δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη για την ποινική αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος? Στη Γερμανία υπάρχουν 12 διατάξεις περιβαλλοντικές στο ποινικό κώδικα. Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μελετούνται διατάξεις που συνδέουν το περιβαλλοντικό έγκλημα με το οικονομικό έγκλημα και με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δεν υπήρχε καν ελάχιστες τοποποιήσεις που ζητήθηκαν σε θέματα ύπανσης. Ένα θέμα απόβλητα κελίματα που ταλανίζει τη χώρα και με πρόστιμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τη δεκαετία του 2000, αλλά και σε απλούστερα θέματα, απλούστερα εννοώ μονομικά, τουλάχιστον το θέμα του εμπερισμού, το θέμα της δηλητηρίασης, μικρές προσθήκες σε υφιστάμενα άρθρα που θα περιέλαμβαναν την προστασία της αέρια ζωής στο κομμάτι, παράδειγμα, των δηλητηρίων, θα μπορούσαν να κάνουν πολύ μεγάλες διαφορές. Γιατί δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύθμιση? Ευχαριστώ. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και απασχόλησε πάρα πολύ όλες τις επιτροπές. Υπάρχει ένα ζήτημα πόσο θα βάλεις και τι θα εντάξεις σε ένα ποινικό κώδικα. Το πρόβλημα ανακύπτει όταν η ποινική κύρωση έρχεται σαν συλλέπεια ενός κανονιστικού πλαισίου. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βάλουμε τη διάκριση περί ελευθερωπορίας. Όταν υπάρχει ο τελωνιακός κώδικας που είναι ένα κανονιστικό διοικητικό πλαίσιο και έρχεται, αν θέλετε, σαν κλείσιμο του κανονιστικού πλαισίου η ελευθερωπορία. Τα ναρκωτικά που λέει και ο κ. Συνάδελφος, λέει να βάλεις την εμπορία μέσα στον κώδικα όταν έχεις όλο το κανονιστικό πλαίσιο. Εκεί είναι το ζήτημα το οποίο έθετε πια το ζήτημα το συμβολικό που επισημάνατε και εσείς. Μήπως ένας σύγχρονος κώδικας θα πρέπει να βάλει κάποια διάταξη για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Σε κάποιο σχέδιο παλαιότερο, το σχέδιο του Παλαιοδάκη υπήρχε. Απλώς καταλήξαμε ότι το να απομονώσεις και να βάλεις μια διάταξη ποινική σε ένα ποινικό κώδικα, που όμως προϋποθέτει ένα τεράστιο πλέγμα διοικητικών κανονιστικών ρυθμίσεων, πάλι θα κάνεις αναγωγή στο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι προτιμότερο, δηλαδή, να αφήσεις την κύρωση να υπάρχει στον ειδικό νόμο και να αναλάβει την ευθύνη η πολιτεία να κάνει ένα συντεταγμένο ειδικό νόμο με σωστή κύρωση. Αυτή ήταν η επιλογή. Γι' αυτό δεν μπήκε το ξέπλυμα που το έχω μέσα για να μην την νομοποίησα. Δεν μπήκε η λαθρεμπορία, δεν έχει νόημα. Δεν μπήκε η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που θα μπορούσε να μπει, με την έννοια ότι αφορά και ένα ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο και πρέπει να είναι μαζί η κανονιστική νομοθεσία με την κυρωτική της πρόβλεψη. Αυτό ήταν το κριτήριο. Την συνάδελφη και πολύ εύστοχα το ρωτάτε. Αυτό δεν είναι.